απόλυτα. Θα πιαστώ από κάτι που είπε ο Χρήστος στην πρώτη τοποθέτηση. Ανέφερε σαν ένα από τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας τέλειας την Άρτιν. Στάρτιν Άρτιν. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει γενικά με μια καλή διαχείριση νερού, στην προηγουμένη περίπτωση για την καλλιέργεια στέβειας. Όμως, θα έλεγα να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και πολύ ευρύτερα. Διαβάζουμε, βλέπουμε παντού γύρω μας το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την υψηδρία. Η υψηδρία, πολύ και πέρα από τα αυστηρά εθνικά μας σύνορα, παγκόσμιο πρόβλημα. Η υψηδρία που άρχεται τόσο της ίδρυυσης στις πόλεις, αλλά πρόσφατα έμαθα ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης νερού είναι για την άρτευση στα χωράφια σας. Περίπου 80-85% πηγαίνει εκεί και μόνο στο υπόλοιπο πηγαίνει στην ίδρυυση στις πόλεις. Και σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ μικρό βέβαια, αλλά χαρακτηριστικό δείγμα γραφής και πρωτοβουλίας που νομίζω πρέπει να μπει σε μια μεγαλύτερη ομπρέλα δράσεων προκειμένου το νερό να μην είναι το επόμενο αγαπό που θα εκρύψει από την ενέργεια. Άρα λοιπόν εμείς σαν το Παστράτος νομίζω όχι μόνο λόγω της κληρονομιάς που έχουμε αλλά και με τη ματιά μας στο μέλλον και πραγματικά εδώ στην πράξη αντιμετωπίζουμε το θέμα σαν μίσον. Είναι κοινωνικό θέμα, παρεμβαίνουμε με αυτή τη μικρή πρωτοβουλία ξαναλέω προς το παρόν και θα θέλαμε να καλέσουμε και άλλους, να εμπνεύσουμε και άλλους να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Νομίζω ότι η περιοχή της διαχείρισης του νερού, της σωστής διαχείρισης του νερού, θα πρέπει να μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Στέβια Ελλάς στο πρόσωπο του Χρήστο, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο πρόσωπο του Ιλία, και όλους αυτούς τους καπνοκαλλιεργητές μέχρι τώρα που πραγματικά εμπιστεύτηκαν την πρωτοβουλία, μπήκαν στην πρωτοβουλία, είδαν αυτά καλά αποτελέσματα και θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές στις μικρές τοπικές κοινωνίες των χωριών της Κομοτηνής και της Ξάνθης και τους επόμενους να μπουν. Ευχαριστώ πολύ.